Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και 1,5 περίπου μήνα βρισκόμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στην Μαλαματίνα, βάζοντας ως πρώτο αίτημα την επαναπρόσληψη των άδικα απολυμένων συναδέλφων μας και δεύτερο θέμα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Βάλαμε πλάτες να υπάρξει ανόρθωση της εταιρείας, δίνοντας 20% επί 3 χρόνια μείωση των αποδοχών μας. Δεν τους ευχαριστεί, γιατί το λιοντάρι τελικά όταν το ταΐζεις δεν χορταίνει, πεινάει περισσότερο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να γίνουν απολύσεις που κατ' εμάς, και το σημαντικό είναι ότι μετά τις απολύσεις για τους ίδιους εργαζόμενους, για τις ίδιες θέσεις, κάναν προσλήψεις άλλων όμως με ατομική σύμβαση και με συμβάσεις δίμηνες, θέλοντας λοιπόν να εφαρμόσουν και τα ελαστικά ωράρια και τη μαύρη εργασία, αλλά και τον μη έλεγχο. Γιατί οι 15 εργαζόμενοι που απολύθηκαν ήταν αποκλειστικά και μόνο μέλη του σωματείου. Κανείς δεν ήταν μη μέλος. Επομένως αντιληφθήκαμε και αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος ότι προσπαθούν με εφαλτήριο τον νόμο Χατζηδάκη, προσπαθούν να διαλύσουν το συνδικαλιστικό ταξικό κίνημα που υπάρχει εκεί μέσα. Προσπαθούν να το διαλύσουν για να περάσουν και τους νόμους, αλλά και να εφαρμόσουν τις παραγράφους των νόμων, όπου πραγματικά κάθε μέρα το ζούμε εκεί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διότι η προσέλευση της αλληλεγγύης και η έκφραση της αλληλεγγύης από όλους, πραγματικά από όλους, ήταν μεγαλειώδης έξω από το χώρο της Μαλαματίνας και συνεχίζει να είναι μεγαλειώδης, δεν μπορούσαν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης που δημιουργούνταν κάθε πρωί μέχρι και το μεσημέρι εκεί, και υποχρεωθήκανε να φέρουν 7 κλούβες ΜΑΤ. 7 κλούβες ΜΑΤ, αλλά ούτε αυτές μας τρομάξαν. Αναγκαστήκανε και υποχρεωθήκαν για να σπάσουν αυτό τον δυναμικό κλειό εκείνης της ημέρας να κάνουν χρήση αζότου και πιπεριού. Χημικά τα οποία πραγματικά πολλοί συνάδελφοι από εμάς τα αισθανθήκαμε στα κορμιά μας, τα αισθανθήκαμε στα πρόσωπα. Πολλοί από τους συναδέλφους με εγκάβματα είναι ακόμη στο σπίτι προσπαθώντας να αναρρώσουν. Δεν θα σας πω για εμένα το τι προφυλακισμό δέχθηκα. Άλλωστε τα έχετε διαβάσει, αλλά δεν έχει σημασία. Το ξύλο το αντέχουμε. Έχουμε αποδείξει ότι το αντέχουμε. Δεν αντέξαμε σε εισαγωγικά αυτά τα χημικά. Και πάλι όμως, 2 ώρες μας πρόχναν και 2 ώρες αντιστεκόμασταν. Εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί είναι αγώνας δίκαιος. Και δεν είναι αγώνας μόνο των εργαζόμενων στη Μαλαματίνα. Είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης. Είναι αγώνας των συνταξιούχων, είναι αγώνας των εργαζόμενων, των καταπιεσμένων, και είναι αγώνας της νεολαίας. Είναι αγώνας της νεολαίας, γιατί περνάει το μήνυμα ότι όσο μας ρίχνουν, τόσο θα σηκωνόμαστε. Και όσο σηκωνόμαστε, τόσο θα αποκτάμε περισσότερη δύναμη να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και τους νόμους, αλλά και τα μέτρα καταστολής που προσπαθούν μόνο με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν τα άνομα, τα συμφέροντά τους. Σας ευχαριστούμε πραγματικά όλους μέσα από την καρδιά μας. Συνεχίζουμε και αυτός αγώνας περνάει το τελικό μήνυμα. Το δίκιο πάντα κερδίζει το άδικο. Μια φωνή, μια γροφιά, ενωμένη εργασιά. Δεν υποχωρούμε, αν δεν τυχαίωστούμε. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Δεν υποχωρούμε, αν δεν τυχαίωστούμε. Όμως είναι το δίκιο του εργάτη. Ότι μετά από την πραγματικά μεγαλειώδη και δυναμική πορεία που κάναμε, έστω και αυτή τη μικρή πορεία, μικρή σε χρόνο και σε μέτρα, αλλά μεγάλη σε παλμό και σε αριθμό. Να σας ενημερώσω ότι ταυτόχρονα και στην Αθήνα σωματεία κάνανε πορεία και διαδήλωση έξω από το Υπουργείο με επικεφαλής τον Γιάννη τον Ιγκορλή
αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας μας και μέλος της ΓΕΣΕ και απεργό. Ανέβηκαν επάνω στον γραμματέα του Υπουργείου και απέτησαν να δουν τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Τον κύριο στο βγάζω. Ζητήσανε από τη γραμματεία, δεν ήταν εκεί ο Υπουργός και απαιτήσανε όχι να μεταφέρει, αλλά πραγματικά να απαιτήσει από τον Υπουργό να πάρθουν πίσω οι απολύσεις, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τις συγγενικές σχέσεις του κυβερνώντος κόμματος με τους νέους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Απαιτήσανε να πάρθουν πίσω οι άδικες απολύσεις και υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Ο γραμματέας του Σωματείου θα σας διαβάσει το ψήφισμα το οποίο θα επιδώσουμε μέσα στον Υπουργό. Θα τελειώσουμε μετά από εδώ και θα δώσουμε ραντεβού όλα τα σωματεία στις εκδηλώσεις που θα γίνουν γύρω-γύρω από την έκθεση και στη ΧΑΝΘ, μεγάλη συγκέντρωση, όπου όλα τα σωματεία μπορούμε να βρεθούμε και να διαδηλώσουμε κατά των μέτρων και κατά όλων αυτών των νόμων που πραγματικά τσακίζουν την εργατική τάξη και όχι μόνο. Το λόγο έχει ο γραμματέας να διαβάσει το ψήφισμα. Καταγγέλνουμε πρώτον τη νέα ιδιοκτησία ως τη μοναδική υπεύθυνη για την κρίση λειτουργίας της ιστορικής επιχείρησης παραγωγής Ρετσίνας Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν να απονείουν ενάντια στις δικαστικές αποφάσεις εξυγίανσης εργαζόμενους και να προσλαμβάνουν παράνομα για τις ίδιες θέσεις άλλους και να τους χρησιμοποιούν ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Δεύτερον, τους νέους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αφού τους χαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των δανείων, καθώς επίσης απανάχθηκαν και από τις οφειλές χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία σε ποσοστό πάνω από 50%, τώρα κάνουν ότι δεν γνωρίζουν τι υπέγραψαν, προσπαθώντας φυσικά να ξεγελάσουν και την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και την κοινή γνώμη. Τρίτον, την αδικαιολόγητα πολυπληθή και έντονη καθημερινή παρουσία της αστυνομίας στον χώρο της απεργίας, με μοναδικό στόχο τον εκφοβισμό των απεργών. Καλούμε πρώτον το λαό της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας να συνεχίσει δυναμικά να στέκεται στο πλευρό μας και ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία και τις αυτερεσίες της εταιρείας Μαλαμαντίνα. Δεύτερον, την ελληνική πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στις παρανομίες που διαπράττει η εταιρεία. Τρίτον, τους νέους ιδιοκτήτες να αναλογιστούν την ιστορική ευθύνη που ανέλαβαν απέναντι στο όνομα Μαλαμαντίνα, να ανακαλέσουν άμεσα όλες τις απολύσεις και να προχωρήσουν στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή και έντυπη λειτουργία της εταιρείας. Δηλώνουμε ότι η συμπαράσταση των 100 άλλων σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και κυρίως η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη της κοινής γνώμης είναι αυτά που μας γεμίζουν δύναμη για την τελική δικαίωση του αγώνα μας. Δίνουμε εντολή στη διοίκηση του σωματείου να επιδώσει το παρόν ψήφισμα σε κάθε αρμόδιο.